Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Εδώ παρακολουθείτε τον νεαρό ρεπόρτερ τη στιγμή που εντελώς τυχαία στο πλαίσιο των γυρισμάτων ενός διαφημιστικού για απορρυπαντικό επισκέφτηκε το σπίτι της Μόνικα Λεβίνσκι. Ο διάλογος που θα ακολουθήσει είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικός. Hello. Hello. May I speak to you for a little? Why not? I see you have a big, big leques. Let me show it to the camera. Big leques here. It's not a leques, you know. It's a leques souvenir leques. Leques souvenir? This is the first time I hear of a leques souvenir. Yes, because this leques is a leques for Planet Man. Planet Man leques you? Yes, Planet Man leques me. When? Here. Not where, when? Oh, when, you told me, when? When? It's a very private moment. I don't remember now the day, but you know. The Planet Man έχεις wine all over you? Yes, the Planet Man έχεις all over me. Well, too. Wine? Not wine, not wine. Another thing, white. Ο μέχρι τώρα αποτυχημένος δημοσιογράφος ήταν σίγουρος πως έπιασε λαβράκι. Αμέσως επικοινώνησε με μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο της Αμερικής και έναντι αδράς αμοιβής πούλησε τη βιντεοκασέτα του διαλόγου του με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Σε αποκλειστικά πλάνα παρακολουθείτε τη στιγμή της ανταλλαγής. Το θέμα πήρε αμέσως τεράστια δημοσιότητα και έτσι στα μικροβιολογικά εργαστήρια του FBI κατέληξε άρον-άρον το λεκιασμένο φόρεμα της Μόνικας Λεβίνσκι. Οι ειδικοί, ύστερα από επίμονες έρευνες, διαπίστωσαν πως ο λεκές στο φόρεμα όντως προέρχεται από το σπέρμα του πλανητάρχη Bill Clinton.